το σκηνικό αυτό με τη Ροδάνθη, για το αν πρέπει να παίξει ή δεν πρέπει και το πώς την αντιμετώπισε η ομάδα της. Mm. Ήθελε να παίξει η Ροδάνθη μετά από τόσο καιρό. Ήθελε να παίξει και πολύ καλά έκανε, πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο προσωπικό το πρόβλημα πια με τη Ροδάνθη και απλώς το γεγονός ότι έχει σκιστεί το ποδαράκι της, η πατουσίτσα, νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Το χρησιμοποιούν πολύ απλά ως δικαιολογία. Φαίνεται καταρχήν ότι στην καλύβα υπάρχει κάποιο πρόβλημα συμβίωσης. Δεν μπορούν να τη δεχτούν. Δεν ξέρω, εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τη Ροδάνθη. Πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Εγώ αυτό που είδα στο βίντεο είναι ότι οι μαχητές προσπαθούν να τη πούν ότι κάτσε απ' έξω για δικό σου καλό. Ενώ στην ουσία. Δεν έχουν και απόλυτο άδικο σε αυτό. Εγώ αυτό που είδα. Έχει γράμματα στην πατούσα τη. Εντάξει, για να λέει η ίδια μου ότι μπορεί να αγωνιστεί, κάτι σημαίνει αυτό. Εγώ βλέπω ότι οι μαχητές γενικά θέλουν να την απομονώσουν. Mm. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη παίκτρια αγωνιστικά, αλλά εφόσον θέλει να αγωνιστεί, καλό ήταν να αγωνιστεί. Και να σου πω και κάτι. Αν υποτίθεται θεωρείς την ομάδα σου πραγματικά ομάδα, ακόμα και τον πιο αδύναμο κρίκο, θα μπει στη διαδικασία και θα το στηρίξεις. Γιατί η Ροδάνθη, αν δεν έχει παίξει αγώνες και δεν έχει συνηθίσει, γιατί ουσιαστικά συνηθίζεις το στίβο μάχης. Ναι, και βελτιώνεσαι, βέβαια. Και κάποια στιγμή μετά από 1-1,5 μήνα το έχεις λίγο καλύτερα. Βγαίνει λίγο πιο φυσικό σε σχέση με την αρχή. Αν δεν την αφήνουν και δεν της επιτρέπουν να εξασκείται λίγο, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Οπότε ουσιαστικά δεν της δίνουν ευκαιρία έτσι. Συμφωνώ, πρέπει να είσαι μαζί λέει με τον αδύναμο κρίκο, συγγνώμη, και ας κάνει το ματσάρισμα με κάποια συμπαίκτρια που είναι ίσα αξία. Με τη Σπυροπούρου δηλαδή όντως θα μπορούσαν να παίξουν.